φτιάχνουμε ένα σειρματάκι σαν γάντζο, τον οποίο θα τοποθετήσουμε στον drone μας. Αυτό το σημείο θα δένει με tie a wrap επάνω στο drone για συγκράτηση, και αυτό το σημείο επίσης θα δένεται με tie a wrap, και εδώ μπροστά θα συγκρατείται η μπετονιά μας. Τυλίγουμε με χαρτοτενία το σημείο του σύρματος το οποίο θα σφινώσει στις ψύκτρες του drone, και το κάνουμε αυτό και για να σφινώσει καλύτερα μέσα το σειρματάκι μας και για να μην τραυματίσουμε τον drone. Είναι ένα σύρμα απλό, γαλβανιζέ, λεπτό, και για να μην έχει βάρος και σε περίπτωση που γίνει κάτι να μπορέσει το drone να παγκιστρωθεί. Δεν χρειάζεται πολύ χοντρό σύρμα. Το σειρματάκι μας να είναι στο 1 χιλιοστό περίπου. Ένα απλό γαλβανιζέ σειρματάκι. Στο 1 χιλιοστό. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται στην κάμερα. Παίρνουμε τον drone μας. Το προετοιμάζουμε. Βάζουμε και την μπαταρία του. Και όπως έχουμε το γατζάκι στην ψύκτρα ελαφρά σφινωμένο μέσα, το πιάνουμε με ένα tie a wrap. Προσεκτικά. Εδώ να πω ότι όλους τους αισθητήρες από κάτω τους απενεργοποιούμε από το μενού του drone, από το μενού πτήσης, για να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα αργότερα κατά την πτήση μας. Βάζουμε το ένα tie wrap κόντρα μέσα εδώ για να μην μας γλιστρήσει το γατζάκι. Και σφίγγουμε προσέχοντας να μην πατηθούν τα πλήκτρα απελευθέρωσης της μπαταρίας. Επίσης το κομμάτι που δένει το tie wrap εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι, προσέχουμε να μην είναι ψηλά και δημιουργεί πρόβλημα στους έλικες. Να είναι κάτω από την κοιλιά του το δέσιμο. Το κουμπί μπορούμε να το φτάσουμε να το πατήσουμε από την άκρη με το δάχτυλό μας. Το σφιχτηράκι μας δεν δημιουργεί πρόβλημα έτσι ώστε να πατηθεί ακούσια το κουμπί, γιατί το κουμπί ενεργοποίησης, απενεργοποίησης του drone είναι πιο χαμηλά και δεν επηρεάζεται από το δέσιμό μας επάνω. Το σημείο σύσφιξης καλό θα είναι να είναι από αυτή την πλευρά, μακριά από το γάντζο, για να εξαλείψουμε κάθε πιθανότητα να μας μπλεχτεί η μπετονιά. Εδώ, μια μικρή διόρθωση, άλλαξα το tie wrap
το προηγούμενο και βάζω ένα καινούριο. Είμαστε έτοιμοι. Τους σέλικές μας τους έχουμε αφαιρέσει για ευκολία και για αξιοπιστία, για να μην σπάσουν κατά τη μεταφορά, και τους τοποθετούμε στο πεδίο λίγο πριν πετάξουμε. Κλείνουμε τα ποδαράκια του. Και είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε μία σειριά περίπου 80 πόντου από το βαρύδι μας. Πετάμε σε περίπου 40-50 μέτρα ύψος από το έδαφος, ούτως ώστε η γωνία της πετονιάς, το καλάμι μας, να έχει τέτοια γωνία ούτως ώστε να μην μπλεχτεί στις σέλικές μας. Και η ταχύτητα του σκάφους να μην είναι μεγαλύτερη από 10 χιλιόμετρα την ώρα, ούτως ώστε μπετονιά να ξετυλίγεται με σταθερούς ρυθμούς, χωρίς να κινδυνεύουμε να έχουμε κάποιο πλέξιμο ή απότομο σενάριο. Γυρίζουμε το σκάφος ανάποδα, να κοιτάει στο σημείο της εταιρείας, να δάμε με το χέρι μας με βαθιά κόντρα στην πετονιά και κάνουμε το τρόν όπως θέλω πίσω και απελευθερώνεται η πετονιά μου. Μόλις απελευθερωθεί, ξαναεπιστρέφουμε. Thank you.